Το μπάσκετ είναι για όλους. Το μήνυμα που στέλνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία σε συνεργασία με τη UNICEF Ελλάδας πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού. Σε συνεργασία με τη UNICEF και με το πνεύμα το ότι είναι γιορτή για όλους, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να κάνουμε μια επίσκεψη σε αυτό το ειδικό σχολείο, προκειμένου να δώσουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά, που οι οποίοι έχουν προετοιμάσει και ένα ωραίο πρόγραμμα από ό,τι βλέπω. Άρα μας περίμεναν και χάρηκαν γι' αυτό. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας που θα προσπαθήσει να φέρει το μπάσκετ κοντά στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, που είναι πολύ σημαντικό. Να τους δώσουμε χαρά. Γι' αυτό ήρθαμε όλοι η αντιπροσωπεία του Πανιωνίου. Οι ομάδες ζητάνε έτοιμους παίκτες, Αμερικάνους, και γι' αυτό δεν δουλεύουμε πάρα πολύ τις υποδομές. Το μήνυμα είναι να στήριξει στα Ελληνόπουλα, ώστε να βγάλουμε καινούργια παιδιά, ταλέντα, ώστε να ενισχύσουν και τις ομάδες και την εθνική ομάδα. Στο πλαίσιο του κυπέλου ΟΠΑΠ Final Eight, με σύνθημα πως το μπάσκετ είναι μια μεγάλη γιορτή για όλους, εντάστηκε η επίσκεψη στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ηρακλείου από το επιτελείο της UNICEF Ελλάδας και της ΕΟΚ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Νίκου Νικολόπουλου, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Big Sofo. Είναι σημαντικό να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά και να τα βοηθήσουμε. Το βήμα προς τον αθλητισμό πιστεύω είναι μια καλή αρχή. Γενικά, ναι, υπάρχουν ταλέντα, σίγουρα θα χρειάζεται βοήθεια, καθοδήγηση για να ανθίσουν και να πάνε και να κάνουν το επόμενο βήμα και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, τη χώρα μας. Η πρωτοβουλία αυτή, το να έρθουμε εδώ έτσι να δούμε λίγο το χώρο που είναι τα παιδιά που έχουν ουσιαστικά ειδικές ανάγκες, που πρέπει όχι μόνο εμείς αλλά και όλος ο κόσμος να είναι δίπλα τους. Αυτή είναι παιδιά τα οποία πραγματικά θέλουν την αγάπη μας, θέλουν τη φροντίδα μας, και πρέπει όλος ο κόσμος να είναι ευαισθητοποιημένος σε αυτήν την κατάσταση που είναι τα παιδιά. Και εγώ κάθε φορά που έρχομαι σε τέτοιες συνθήκες πραγματικά συγκινούμε και προσπαθώ και εγώ όσο μπορώ να βοηθάω. Αν μπορέσουμε να δώσουμε λίγη χαρά, αλλά θεωρώ ότι είναι ήρωες οι άνθρωποι που τρέχουν και πλαισιώνουν αυτά τα παιδιά. Είμαστε κοντά σε όλες αυτές τις δράσεις, ο Πανιωνίος γενικά. Πρόκειται για μια κοινωνική δράση η οποία έδωσε νότα χαράς στους μικρούς μαθητές, με τον Σοφοκλής Χορτσιανίτη να κλέβει τις εντυπώσεις. Το μπάσκετ στην ουσία είναι ένα παιχνίδι. Ο πρωταθλητισμός είναι δύσκολος. Αλλά εγώ είμαι τυχερός γιατί είχα δίπλα μου σπουδαίους αθλητές, καλούς προπονητές. Το μπάσκετ είναι για όλους και δεν πρέπει και θέλει να ενσωματώσει άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για αυτά τα παιδιά.